Μια που το λέτε, υπάρχει ενδεχόμενο να έχουμε δόλο για αυτό το λάθος? Δεν μπορώ να πιστέψω, ειλικρινά σας το λέω, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας ιατροδικαστής λειτουργεί με δόλο κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν θέλω να το πιστέψω. Όσον αφορά δε τα μέτρα που πρέπει να πάρει η πολιτεία, δεν σας κρύβω ότι πρέπει να είναι άμεσα και επίγοντα, και βλέπω ότι ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται ένας διαγωνισμός που σχεδόν θα διπλασιάσει το προσωπικό των υπηρεσιών. Δεν φτάνει όμως αυτό. Δεν μπορούμε μία σωρό που γίνεται στην Πάτρα ενός παιδιού με μία σωρό που διενεργεί την εκροτομή της στην Αθήνα να κάνει άλλα ο ένας ιατροδικαστής και άλλο ο άλλος. Χαρακτηριστικά σας λέω, στη μία περίπτωση ελήφθη εγκέφαλος για ιστολογική εξέταση και ορθώς, στην άλλη περίπτωση δεν είχαμε λάβει καν εγκέφαλο για ιστολογική εξέταση. Αυτά πρέπει να θέσουμε κανόνες, πρωτόκολλα.